να πεις για την Ιερά Οδό. Είμαστε τώρα, ξέρεις, τα λέω όλα ωραία και θα λένε αυτή τι παντού περνάει καλά. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή αυτή την περίοδο. Είναι μια πολύ ευλογημένη περίοδος για μένα. Θέλω να καταλήξω ότι τραγουδώντας σε ένα νυχτερινό μαγαζί, με πολύ ωραίες συνεργασίες, με μεγάλα ονόματα, σε ένα καλό σχήμα. Με Βασίλη Καρά, Γιάννη Πλούταρχο, Έλλη Κοκκίνου. Εκεί αισθάνεσαι πιο πολύ οικεία ή όχι πια? Εκεί αισθάνθηκα... Ή το έχεις ανοίξει? Δεν ήθελα να ξαναπάω στα Μπουζούκια. Δεν ήθελες? Όχι. Είχα πει δεν θα ξαναπάω. Πότε πήρες αυτήν την απόφαση, πότε το σκεφτόσουν, μετά το Your Face? Ναι. Γιατί δεν έχει να κάνει ούτε με το είδος της μουσικής που πρωταγωνιστεί σε αυτά τα διασκεδαστικά κέντρα, ούτε με τους καλλιτέχνες. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς που συνδέονται άμεσα με τη μουσική και άμεσα με τα συγκεκριμένα μαγαζιά είναι λίγο κυκλοθυμικοί. Εγώ επειδή είμαι πολύ ντόμπραγη, είμαι και Θεσσαλονικιά και ειλικρινής, θέλω αυτό που λέω αυτό να κάνω. Οπότε όλο αυτό το μπέρδεμα δεν το θέλω. Δηλαδή ήμουν καλά με τις συναυλίες μου, ανεξάρτητη με τα δικά μου project. Όταν λοιπόν ήρθε αυτή η πρόταση και μίλησα με τον Μιχάλη το Σαγρεδάκη, είπα κατευθείαν τον ένιωσα υπέροχα, γιατί πραγματικά αν με ρωτάς αν θα ήθελα κάτι να αλλάξω, θα σου έλεγα τίποτα. Από το πρόγραμμα, το μαέστρο μας τον Νίκο τον Τζίμα που είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα, τα τραγούδια που διαλέγεις να πεις, να ταυτίζεσαι, να σου αρέσουν, να τα ερμηνεύεις και να γεμίζεις κι εσύ. Δηλαδή στο παρελθόν, μέσα σε αυτό το κομμάτι, αισθάνθηκες ότι δεν σου φέρθηκαν σωστά? Δεν είναι ότι με πλήγωσαν και κάτι έπαθα. Είναι ότι κάποιες φορές είναι αυτό, είναι κυκλοθυμικό. Έχεις φύγει ποτέ από σχήμα? Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν αποχωρώ. Δεν έχω φύγει τουλάχιστον από δουλειά. Ακόμα κι αν, ας πούμε, είναι τα πράγματα δύσκολα ή δεν περνάω καλά, μαθαίνεις πράγματα μέσα από τις δυσκολίες. Έχω σκληραγωγηθεί αρκετά, αντέχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι με βαράνε τώρα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αντέχω και μένω εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί κάτι. Ξέρω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σου δεν θέλεις να εξαρτάσαι και από κάποιον. Ήταν αυτό μες στο μυαλό σου για όλο αυτό που γίνεται στο Κολωνάκι? Ναι. Κάτι τελείως διαφορετικό που έχει να κάνει με το χώρο της αισθητικής, που έχει να κάνει, το είχαμε δείξει και εδώ στην εκπομπή, είχα έρθει και εγώ στα Εγγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνατε έναν πολύ όμορφο χώρο με μηχανήματα που έχουν να κάνουν με λέιζερ για τατουάζ, μπορείς να βγάλεις τα τατουάζ σου. Τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Κέντρο αισθητικής, ναι, Derma Pro, Ακαδημίας 30. Εσύ ήρθες, είδες τον χώρο από κοντά.